συχνότητα, διότι ο κύριος Βασιλείου, τον οποίο φιλοξενούμε, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αυτά που πρέπει να, που είναι απαραίτητα για να γνωρίζετε, έτσι ώστε να πάτε στην ημερίδα που οργανώνει ο κύριος Βασιλείου και η εταιρεία του, η White Space, για ακριβώς να βοηθήσετε τους νέους να ξεκινήσουν να αλλάζουν τον κόσμο στηριζόμενοι στις ιδέες τους. Ακριβώς. Ακούγεται πολύ μεγάλο στόχος αυτό, κύριε Βασιλείου, πρέπει να σας πω. Καταρχάς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γιατί για μία ακόμα φορά, πέρα από τα ευχολόγια που είναι καλά, πρέπει να κάνουμε και πράξεις. Και αυτή η συχνότητα είναι μια συχνότητα σωστή, όπως είπατε και πριν από λίγο, γιατί κάνει πράξη το ότι βρίσκεται κοντά στην νεολαία, στους νέους ανθρώπους. Και το συνδέω αυτό γιατί πιστεύω ότι δεν ακούγεται μεγάλο. Βασικά θα πρέπει να είναι υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων να δίνουν κάτι πίσω στην κοινωνία. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί το οικοσύστημα στο οποίο ζούμε και πρέπει να λειτουργεί, και είναι υποχρέωση, ειδικά σήμερα που είναι μια δύσκολη περίοδος, τόσο οικονομική αλλά τόσο και μια εποχή αξιών όσον αφορά τις αξίες, γιατί αυτό που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέες αξίες στα παιδιά. Θα πρέπει πρώτα να τις δείξουμε για να καταλάβουν τι είναι αυτό το νέο και ποιες είναι αυτές οι νέες αξίες. Και έτσι λοιπόν, εμείς σαν εταιρεία πήραμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε μια νέα εκπαιδευτική εμπειρία, το White Minds όπως ονομάζουμε, καλώντας 10 σημαντικές προσωπικότητες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Φανταστείτε ότι θα υπάρχουν τρεις χώρες σε σύνδεση, τρεις πόλεις σε σύνδεση, όχι χώρες, η Αθήνα, η Νέα Υόρκη και το Σικάγο. Και δείχνουμε και μέσω αυτό ότι η τεχνολογία μπορεί να μας δώσει με πολύ εύκολο και φθηνό τρόπο πρόσβαση στην τεχνογνωσία, πρόσβαση στο καινούργιο, αρκεί να τη γνωρίζουμε και να ξέρουμε πώς να τη χρησιμοποιούμε. Έχουν έρθει λοιπόν 10 σημαντικές προσωπικότητες. Κάποιοι από αυτούς θα είναι σε σύνδεση, όπως σας είπα πριν από λίγο, εκείνη τη στιγμή live. Διαδικτυακή, ναι. Διαδικτυακή. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί και πρέπει να το πούμε ότι είναι δωρεάν, είναι αφιλοκερδός η συμμετοχή τους, και αυτό δείχνει, και είναι όλοι Έλληνες, επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να πιστέψεις τον ήρωά σου πρέπει να τον δεις. Mm-hmm. Δεν γίνεται απλά να λέμε ότι αυτός είναι ένας ήρωας εντός ή εκτός εισαγωγικών χωρίς να τον βλέπουμε. Άρα λοιπόν έχουμε 10 προσωπικότητες οι οποίοι καταρχήν τόλμησαν. Τόλμησαν, είχαν επιμονή, που είναι το δεύτερο. Απέτυχαν πάρα πολλές φορές και έμαθαν από την αποτυχία τους, και μετά ήρθε η επιτυχία. Και είναι ένα ακόμα μήνυμα που πρέπει να πούμε στα παιδιά, ότι μπορείτε και να αποτύχετε. Δεν είναι από την αρχή ότι εμείς θα επιτύχουμε, όπως και η δικιά μας εταιρεία. Με πολλές αποτυχίες φτάσαμε σε ένα σημείο να εξάγουμε τεχνολογία σε όλο τον κόσμο. Πλέον να είμαστε και στην Αμερική και να εξάγουμε και από την Αμερική τεχνολογία σε όλο τον κόσμο, και είμαστε μια πολύ μικρή εταιρεία. Τους δίνουμε λοιπόν το ερέθισμα ότι μπορεί να αποτύχετε, πρέπει να αποτύχετε, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να προσπαθήσετε. Πρέπει να κάνετε το πρώτο βήμα για να μπορέσετε να κυνηγήσετε το όνειρό σας. Και αυτός είναι ο στόχος. Να εμπνεύσουμε έστω και έναν φοιτητή, έστω και έναν φοιτητή, να αρχίσει να σκέφτεται διαφορετικά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Πότε είναι η μέρα καταρχάς? Καταρχάς μιλάμε για αύριο. Αύριο. 12 με 5 το μεσημέρι. Πού? Είναι στο Άκρον, είναι στο Μέγαρο Μαρασούλη, στην Ιερά Οδό. Είναι εκπληκτικό το πώς οι φοιτητές αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία. Συζητάμε για 1.500 συμμετοχές μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και πιστεύουμε θα ξεπεράσουμε τις 1.700. Μέσω διαδικτύου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει, αν είναι σε άλλη πόλη και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση? Αυτή τη στιγμή και για το πρώτο σεμινάριο θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση, δηλαδή από συγκεκριμένα sites, τα οποία μπορεί να ανατρέξει κάποιος για να τα δει. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η πρόσβαση. Είναι κάτι επίσης σημαντικό, πρέπει να το πούμε, ότι είναι δωρεάν για το κοινό η πρόσβαση σε αυτή την ημερίδα, σε αυτή την νέα εκπαιδευτική εμπειρία. Και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τηλεφωνήσουν στα τηλέφωνα, τα συγκεκριμένα τηλέφωνα, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το πούμε στον αέρα ή οτιδήποτε, και ναι, ή όχι, στο 210-67-17-115 και μέσω στο white-space.gr ή μέσω του Facebook, facebook.com/white-space.gr. Κάνουν online την εγγραφή τους και τους περιμένουμε με χαρά. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, κάτι ετοιμάζεται και εκεί ανάλογο, έτσι? Αυτό έχει να κάνει με τη δύναμη, πιστεύω, και των social media και του διαδικτύου, και τη δύναμη των νέων.
ξεκινώντας μια προσπάθεια στην οποία η ουσία ξεκίνησε μέσα από το διαδίκτυο, χωρίς να υπάρχει μια ιδιαίτερη προβολή, σήμερα μιλάμε για αύριο. Οι νέοι αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ήδη έχουμε προτάσεις από τη Θεσσαλονίκη που μιλάμε για μια εκδήλωση περίπου των 2.000 ατόμων γύρω στον Οκτώβριο. Μάλιστα. Πολύ πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας, κύριε Βασίλειο. Θα τα ξαναπούμε. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Διευρύνεται η εκστρατεία του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία με τη συγκέντρωση φαρμάκων για τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αλλά και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.